Το θέμα της διαφάνειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι η διαφάνεια πρέπει να καθορίζει όλες τις ενέργειες μιας δημοτικής αρχής. Πρέπει όλοι οι δημότες, όλοι οι επαγγελματίες να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση, γρήγορη και ισότιμη πρόσβαση στο δικαίωμα να είναι είτε προμηθευτές είτε να προσφέρουν κάποια υπηρεσία στο Δήμο. Αυτό άλλωστε δημιουργεί την ισονομία, προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες και γενικά ο δημότης με αυτόν τον τρόπο θα απολαμβάνει και φθηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες και υλικά αν προέρχονται μέσα από προμήθειες. Για μας το θέμα λοιπόν είναι πολύ ψηλά και ειδικά με τις προσλήψεις δεν μπορεί τη σημερινή εποχή που ο κόσμος ταλανίζεται από την οικονομική κρίση να γίνονται προσλήψεις φίλων, συγγενών ή συμμετεχόντων σε κάποιο ψηφοδέλτιο. Σαφώς και είναι νόμιμο και ο ισχυρισμός της Δημοτικής Αρχής είναι συνεχώς αυτός, αλλά εμείς βάζουμε και την ηθική διάσταση ότι δεν μπορούν όλα να γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Σας θυμίζω ότι οι περισσότερες αναθέσεις γίνονται στο όριο των 20.000. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλα κοστίζουν 20.000. Δηλαδή η κάθε υπηρεσία, το κάθε υλικό κοστίζει 20.000. Εμείς θέλουμε, όπως θα ενεργούσαμε στο σπίτι μας, ο καθένα μας, να λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο ο Δήμος. Νομίζω είναι κατανοητό αυτό, για μας παραμένει ψηλά αυτό το ζήτημα και θα το επαναφέρουμε όσες φορές και αν χρειαστεί. Κύριε Καταβασίλη, από εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο είχαν προκύψει κάποιες αποφάσεις. Έχει τηρηθεί και προτάσεις. Έχουν τηρηθεί έστω κάποιες από αυτές. Έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχουμε δει ουσιαστικά κάποια βελτίωση. Να σας θυμίσω ότι η Δημοτική Αρχή είχε απαξιώσει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είχε καν εμφανιστεί. Δεν είχε καν την ευαισθησία να έρθει να ακούσει τις αντιπολιτεύσεις και να ακούσει την άποψή τους. Και ας μην τις συμμεριστεί, να εκφράσει και εκείνη τις αντιρρήσεις της και να βγει ένα καλύτερο γενικό συμπέρασμα για όλους μας. Δεν είχε την ευαισθησία καν να παραστεί σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως, πώς να περιμένουμε να υλοποιήσει και τις αποφάσεις που βγήκαν. Για παράδειγμα, είχαμε ζητήσει το εξής απλό. Στην ιστοσελίδα του Δήμου να υπάρχει μία στήλη που να λέει «Ο Δήμος σήμερα ζητά», «Ο Δήμος σήμερα ζητά», είτε υλικό είτε να προσλάβει κάποια άτομα. Να είναι πάρα πολύ εύκολο ακόμα και για σας να το αναπαράγετε και όχι να είναι χαμένη μία είδηση μέσα στο λαβύρινθο της διάβγειας ή της υπερδιάβγειας κυδμής, πως ακριβώς λέγονται αυτές οι σελίδες που είναι υποχρεωμένοι οι Δήμοι να αναχτούν τις αποφάσεις τους. Νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο να διαρκούν οι συνεδριάσεις 2 και 3 ημέρες κάθε φορά, αλλά χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός και προγραμματισμός. Για παράδειγμα, χθες μαζί με τις τροποποιήσεις του λογαριασμού, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήρθαν γύρω στα 54 θέματα. Φανταστείτε λοιπόν 7 παρατάξεις να προσπαθήσουν να αναπτύξουν τις θέσεις τους πάνω σε 54 θέματα. Συν του ότι μπαίνουν και κάποια θέματα εκτός ημερησίας διάταξης και κάποιες ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να απαντηθούν, οπότε είναι λογικό να παίρνει έκταση το κάθε θέμα. Ίσως χρειάζεται να μπαίνουν λιγότερα θέματα και ας γίνονται σε πιο γρήγορο χρονικό διάστημα οι συνεδριάσεις ή κάποια θέματα όπως έχει ήδη αρχίσει και κάνει ο Πρόεδρος να τα στέλνει, τα οποία μπορεί να συζητιούνται συνοπτικά σε επίπεδο συμφωνίας των επικεφαλής των παρατάξεων και να κατατίθεται η άποψη των συνδυασμών πριν την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλωστε δεν είναι θέμα διαφωνιών το ότι κρατάνε πολλές ώρες τα Δημοτικά Συμβούλια. Σας θυμίζω ότι οι περισσότερες αποφάσεις κατά 80-85% είναι ομόφωνες. Επομένως δεν είναι θέμα διαφωνιών, είναι θέμα ότι αφενός έχουμε 7 συνδυασμούς και απ' την άλλη κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει κατανόηση μεταξύ των συνδυασμών και κατανόηση της Δημοτικής Αρχής να ακούει τις αντιπολιτεύσεις. Χθες είχαμε μία τέτοια περίπτωση, μάλιστα κάποιος αντιδήμαρχος εγκάλεσε το συνδυασμό μας ότι δεν έχουμε καταθέσει κάποιες εφαρμόσιμες προτάσεις, ψευδός βέβαια, διότι θυμίσαμε και σας θυμίζω και εσάς, ήταν το θέμα
με τα rapid test. Τα είχε προτείνει ο δημοτικός μας σύμβουλος, ο κύριος Μπιλιράκης, ότι ο Δήμος Ισχύου, και το είδε με πολύ ευαισθησία γιατί και η ειδικότητά του είναι γιατρός, να μπορέσει να κάνει κάποια προληπτικά τεστ στους υπαλλήλους του, σε κάποιες δομές, ακόμα και στις περιπτώσεις. Πριν το Πάσχα είχε αναφέρει ότι μπορούσαμε στις πύλες εισόδου να κάνουμε κάποια τεστ στους εισερχόμενους στο νησί. Κατηγορηθήκαμε ότι είναι ανέφικτες οι προτάσεις, μάλιστα έβγαλε και μία ανακοίνωση ο Δήμαρχος ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου, ενώ είχε ψηφιστεί ήδη μία εβδομάδα πριν νομοθετική ρύθμιση η οποία επέτρεπε και έδινε το δικαίωμα στους Δήμους να εκτελούν rapid test και με αυτόν τον τρόπο να προστατεύουν ειδικά τις μικρές περιοχές και τις νησιωτικές που πραγματικά χρειάζονται προστασία. Εμείς έχουμε πει επανειλημμένως ότι είμαστε έτοιμοι να καταθέτουμε πάντα υλοποιήσιμες προτάσεις. Από εκεί και πέρα είναι στην ευχέρεια της Δημοτικής Αρχής, αντί να τις θεωρεί ότι είναι μόνο για την αντιπολίτευση, να τις εστερνίζεται και να παράγει έργο αντί να επιδίδεται σε κατηγορίες ανυπόστατες.